Δόξα τω Θεώ. Είναι κάτι που εμείς που το έχουμε δεχτεί δεν μπορούμε να το ευχαριστηθούμε και να το καταλάβουμε. Αλλά όταν είσαι με ανθρώπους που δεν το ξέρουν, τότε καταλαβαίνεις σε τι απελπισία ζουν. Κι έτσι, δόξα στο Θεό που έχουμε πατρίδα τον ουρανό. Θα ήθελα απόψε να διαβάσουμε, αγαπητοί, από την επιστολή προς Τιμόθεο τη Βήτα, από το Δέλτα κεφάλαιο στη σελίδα 1056 και θα συνεχίσουμε από το 9 εδάφιο μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Σπούδασον να έλθεις προς εμέ ταχαίως, διότι ο Δημάς με εγκατέλειπεν αγαπήσας τον παρόντα κόσμον και απήλθεν εις Θεσσαλονίκην. Ο Κρίσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν και ο Λουκάς είναι μόνος μετεμού, τον Μάρκο παραλαβών φέρε μετασού, διότι μου είναι χρήσιμος εις τη διακονία. Το δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον, τον Φελώνη το οποίον αφήκα εν Τροάδη παρά το Κάρπο, ερχόμενος φέρε και τα βιβλία, μάλιστα τα Σμευράνας. Ο Αλέξανδρος ο Χακεύς πολλά κακά μη έκαμεν. Ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά τα έργα αυτού, τον οποίον και εσύ φυλά του, διότι πολύ ανθίσταται εις τον λόγο ημών. Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παραστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος με παραστάθη και με ενδυνάμωσε για να πληρωθεί δια μου το κήρυγμα και να ακούσω σε πάντα τα έθνη και ελευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει δια την επουράνιον βασιλείαν αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας πάσετε την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν και τον οίκον του Νησιφόρου. Ο έραστος έμεινε εν Κορίνθο, το δε τρόφιμον αφήκα εν Μιλήτω ασθενή, σπούδασον να έρθεις πρώτου χειμώνος. Ασπάζεται σε ο Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ή μετά του Πνεύματός Σου η χάρις με θυμών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, ζήτησε με αυτό το γράμμα από το Τιμόθεο να σπουδάσει και να πάει να το συναντήσει στη Ρώμη. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτό το πράγμα αρκετά την περασμένη φορά. Αλλά απόψε θα συνεχίσουμε. Ο κίνδυνος που υπάρχει εν όσο περπατάμε σε αυτό το δρόμο της ζωής. Και μας παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος για έναν
που τον διάλεξε να είναι μαζί του, συνεργάτης στο Ευαγγέλιο, με ένα σκοπό να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού όπως ο Κύριος ήθελε. Και ο Κύριος, αγαπητοί, για κάποιο λόγο έφερε κοντά του το Δημά. Και εδώ είναι ο πρώτος σταθμός. Εκείνος που φέρνει τους ανθρώπους στη σωτηρία δεν είμαστε εμείς. Εμείς απλώς είμαστε τα όργανα που λέμε τι έκανε ο Θεός για μας. Ποιοι είμαστε εμείς και τι θα γίνει αν απορρίψουμε τη σωτηρία που έκανε ο Χριστός για μας. Και από εκεί και πέρα ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο ελέγχει τον άνθρωπο που μας ακούει περί αμαρτίας. Το είπε ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ότι το Πνεύμα το Άγιο όταν θα έρθει θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Τι τον ελέγχουμε εμείς? Ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και από αυτό το στάδιο πέρασε ο Δημάς. Άκουσε για το Ευαγγέλιο του Χριστού, κατάλαβε ότι ήταν αμαρτωλός, έμαθε ότι ο Θεός έδωσε τον Χριστόν για να τον αντικαταστήσει στο Σταυρό και να γίνει θυσία για τις δικές του αμαρτίες, και ότι όπως το αίμα που προσφέρεται στα θυσιαστήρια όταν ζήτησε ο Κύριος από το λαό και έκανε τη σκηνή του μαρτυρίου, έτσι το αίμα του Χριστού τον έπλυνε και τον καθάρισε από πάσης αμαρτίας. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Δημάς αυτά τα πράγματα θα τα είχε πει πολλές φορές σε ανθρώπους αμαρτωλούς. Και τα είχε πιστέψει και προχώραγε στο δρόμο. Και ο δρόμος που προχώραγε τελείωνε στον ουρανό, αλλά ήταν κοπιαστικός εδώ. Είχε διωγμούς, είχε στερήσεις, είχε φυλακές, είχε να αποφεύγει ορισμένα πράγματα στον κόσμο που είναι επιζήμια και βλάπτουν την ψυχή. Και όλα αυτά έρχονται πάνω και πιέζουν τον άνθρωπο. Αν βάλουμε τη θέση μας σε αυτή τη θέση, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται στην πορεία μας. Πώς θα περάσαμε, τι διωγμή έχουν έρθει, πόσα δάκρυα έχουμε χύσει και πόσο ανήφορος είναι ο δρόμος με τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, με αρρώστιες, με προβλήματα οικογένειας, με προβλήματα από τους συγγενείς, με προβλήματα από τον κόσμο ή στη δουλειά που δουλεύουμε. Και αυτό το είδα πιο βαθιά τώρα που περνάω από μια ορισμένη κατάσταση. Μέσα στην καρδιά μου αισθάνθηκα ότι κάθε ένας που θα περάσει από το σπίτι μου αυτή την περίοδο
της δοκιμασίας να ακούσει λίγα λόγια για τον Χριστό τον Σωτήρα. Δεν πειράζει ποιος είναι, αν είναι βουδιστής, αν είναι εμπομεθανός, αν είναι χριστιανός με το όνομα ή αν είναι χριστιανός στην ουσία. Να ακούσει λίγα λόγια για εκείνον που έκανε αυτή τη μεγάλη θυσία και ήρθε στον κόσμο και ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε με το αίμα του και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας και ενδιαφέρεται συνέχεια για μας. Κατά συνέπεια, αυτή η επιθυμία γέννησε ένα άλλο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξένοι και αισθάνθηκα θα μπορέσω να τους δείξω, να δούνε, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα ότι ο χριστιανός που είναι Άγιος είναι αλλιώτικος από τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Γι' αυτό, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πού θα κατάφευγα? Κατάφευγα στον ίδιο τον Κύριό μας. Και του ζητάω, Κύριε, το θέμα μου τώρα είναι, Κύριε, φύλαξέ με, ούτως ώστε να μην γίνω αιτία σκανδάλου. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, πέρασα από πολλές τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τώρα θέλω εκείνος που θα φύγει από το σπίτι να μην πάει ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε εργάζεται, να του ψιθυρίσει στα αυτή. Είδες τι είναι οι χριστιανοί? Είδες, λένε, αλλά δεν πιστεύουνε. Είναι ένας δρόμος πολύ δύσκολος. Αλλά αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέγει, και αυτό είναι η πίστης, ότι δια του ονόματος του Κυρίου θέλουμε κάνει ανδραγατίες. Και ο Κύριος είναι πιστός να το κάνει στη ζωή μας. Ο Δημάς, ο οποίος πίστεψε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, ο οποίος βαπτίστηκε στο όνομα του Χριστού και ο οποίος ντύθηκε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου των Χριστών, ήρθε σε ένα σημείο που λύγησε. Και είπα πολύ μαλακή λέξη, που γελάστηκε. Ή μάλλον καλύτερα να το πούμε όπως είναι, γελάστηκε από τον εχθρό, ο οποίος κάθε μέρα μας ψιθυρίζει και προσπαθεί να διαβάλει την πίστη και την αλήθεια στο λόγο και στο έργο του Θεού. Και γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος για αυτόν ο οποίος ήταν συνεργάτης του, ότι με εγκατέλειψε. Και είχα πει και την άλλη φορά τη σημασία και το βάρος της λέξης εγκατέλειψε. Έχεις δώσει υπόσχεση κάπου, έχουν ελπίσει η γύρω σου σε εκείνο που έχεις δώσει υπόσχεση ότι θα το κάνεις, αλλά έρχεται μια στιγμή που επαναστατείς. Επαναστατώ και φεύγω από αυτό το δρόμο και από αυτή τη ζωή και από αυτή την υπόσχεση. Και ο Θεός, αγαπητοί, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι όταν κάνω μια υπόσχεση στο Θεό,
είπα κάτι ότι θα προσφέρω στο Θεό, να προσέξω να μην τον γελάσω. Διότι δεν ανέχεται ο Θεός να του λέμε ψέματα. Εκείνο που έχουμε, έχουμε αδυναμία, αλλά να την πάμε μπροστά σε εκείνον και να του ζητήσουμε να μας αναλάβει και να μας στερεώσει, γιατί μας το είπε, δεν γέλασε κανέναν. Χωρίς εμένα Τέλη, χωρίς εμένα Γιάννη, χωρίς εμένα Μαρία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κατά συνέπεια είναι μια επικοινωνία θαυμαστή με τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού να πηγαίνουμε σε Αυτόν όλα μας τα προβλήματα, όλες μας τις ανάγκες, για να τις γιατρέψει και να μας κάνει δυνατούς. Τον εγκατέλειψε. Η αιτία που τον κατέλειψε είναι ανατριχιαστική. Η αιτία που τον εγκατέλειψε τη λέει ο Απόστολος Παύλος. Αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Αγάπησε εκείνο τον κόσμο που προσευχήθηκε ο Κύριος εκεί στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου και λέει, Πατέρα, εκείνους τους οποίους μου έδωκας τους φύλαξα. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγω. Και ζήτησε από τον Πατέρα του και είπε, τους αφήνω σε σέναν, φύλαξέ τους από τον πονηρό. Δεν σου λέω να τους βγάλεις από τον κόσμο, γιατί τότε θα πρέπει να φύγουνε. Αλλά σου λέω να τους φυλάξεις από τον πονηρό που δουλεύει μέσα στον κόσμο. Είναι ο κόσμος εκείνος, τον οποίον δημιούργησε με την αποστασία που έφερε στον πρώτο άνθρωπο. Με τον τρόπο που ζει στη συνέχεια ο άνθρωπος. Με τον τρόπο που δημιουργεί ο άνθρωπος όλο αυτό το περιβάλλον, όπως και να λέγεται. Είναι το περιβάλλον εκείνο που δημιουργεί ο κόσμος. Και οι άνθρωποι, αγαπητοί εδώ, ο Δημάς, αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Με άλλα λόγια, αγάπησε να κάνει οικογένεια, αγάπησε να κάνει σπίτι, αγάπησε πολλά πράγματα, αγάπησε να έχει ψυχαγωγία, αγάπησε να έχει δουλειά να του φέρει χρήματα, αγάπησε να γίνει πλούσιος, αγάπησε που δεν έχει τέλος. Τι αγαπάει ο άνθρωπος. Και είναι μια φωνή γενικά σε όλους. Με όλες αυτές που έρχονται να βοηθήσουν, όλοι καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Εμείς ήμασταν αλλιώτικοι. Τα παιδιά μας σήμερα είναι αλλιώτικα. Δεν ακούνε, δεν συμμορφώνονται, δεν θέλουνε να κάνουν εκείνο που πρέπει. Και είναι σε μια εποχή αλλιώτικη. Και όλοι έχουν μια φωνή. Η νέα γενιά αυτή που έρχεται, είναι που ήρθε, είναι νέα, είναι άλλη γενιά. Και εκείνη που θα έρθει, θα είναι άλλη γενιά. Διότι, αγαπητοί, ο εχθρός, ο οποίος θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο, δεν σταματάει να προσφέρει αλλαγές, ούτως ώστε να φτάσουν οι άνθρωποι εκεί που εκείνος θέλει. Κατά συνέπεια, ο κόσμος αλλάζει, η κάθε εποχή θέλει τα δικά της. Και ο Δημάς εδώ ήθελε
τη ζωή του κόσμου. Ήθελε, λέει, αγάπησε, βάλει αυτή τη λέξη, τον παρόντα κόσμο. Όχι τον κόσμο που δημιουργεί το Πνεύμα του Θεού, που είναι η Εκκλησία. Όχι εκείνο το περιβάλλον το οποίο προορίζεται να πάει για τον ουρανό, αλλά τον κόσμο που, όπως λένε οι περισσότεροι, που θα έχουνε φαν, που θα έχουνε ό,τι θέλουνε, θα ευχαριστηθούνε ό,τι θέλουνε, χωρίς περιορισμούς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Αλλά αυτό ο Απόστολος δεν το γράφει για να κατηγορήσει το Δημά. Το γράφει στους συνεργάτες του, στον Τιμόθεο, σε όλους εκείνους που διαβάζουν την επιστολή του και σε εμάς απόψε, ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει, μένει ασφαλής με τον Χριστό. Αλλά λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, νομίζω στο γιώτα κεφάλαιο, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Και σαν καλός ποιμένας, λέει, πάει μπροστά. Και τα πρόβατα που είναι πιστά και τον γνωρίζουνε, τον ακολουθούνε. Αν κάποιο πρόβατο φύγει, δεν μας παρουσιάζει εκεί ότι θα αφήσει να πάει να βρει εκείνο το πρόβατο, αλλά βάζει το δούλο του που έγραψε την επιστολή προς Εβραίους να πει ότι αφού ο άνθρωπος φάει και κορτάσει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, ύστερα αρχίζει και φεύγει από το κοπάδι. Και ενώ έπρεπε σαν γη που καλλιέργησε ο Θεός να κάνει καλό σπόρο, καλό σιτάρι, κάνει αγκάθια και τριβόλια. Ή όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε στο Ευαγγέλιο, ότι όταν φύγει το πνεύμα το πονηρό από τον άνθρωπο, έρχεται και το στολίζει και το περιποιείται και το κάνει όμορφο. Και κατόπιν λέει ο εχθρός, όποιος δεν πάβει να πολεμάει συνέχεια, ας πάμε να δούμε τι έγινε. Έτσι λέει ο Παύλος, αλλά έτσι λέει και ο εχθρός. Και πάει και βρίσκει την ψυχή σαρωμένη και στολισμένη και έτοιμη και φοβάται να μπει μέσα. Και λέει, θα πάω να πάρω άλλα 7 δαιμόνια. Και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε τι γίνεται. Εκείνος που πέφτει γίνεται χειρότερος από εκείνον που ήταν νωρίτερα. Αγαπητοί, ενωθήκαμε με την οικογένεια του Θεού. Γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Έχει αναλάβει την ευθύνη να μας φυλάξει. Πόσο? Όταν πάμε κοντά Του, όταν Τον ακολουθούμε. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να Τον ακολουθούμε δεν είναι, αγαπητοί, κάποια εκκλησία. Δεν είναι κάποιο σχολείο. Δεν είναι κάποιο κράτος. Είναι ο Λόγος του Θεού, μέσα στον οποίο αποκαλύπτει ο Θεός, όχι άνθρωπος, τι θέλει από τον άνθρωπο. Και είπε ο Χριστός, ξέρεις τι θέλω, μείνε εν εμή και εγώ εν σύ. Και εκείνος που μένει με τον Χριστό θα φέρει καρπό πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, να μείνουμε. Ο Δημάς έφυγε. Και έφυγε από τη Ρώμη που ήταν ο Παύλος και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας αναφέρει ότι ενώθηκε με την Εκκλησία, γιατί είχε αγαπήσει τον παρόντα κόσμο. Αυτό είναι αρκετό να μας δώσει
ποια ήταν η πορεία της ζωής του. Το αποτέλεσμα, αγαπητοί, είναι όχι γιατί τον έδιωξε ο Χριστός, όχι γιατί χάνεται ο πιστός, όχι γιατί για κάποιον άλλο λόγο, αλλά ο Θεός είναι ελευθερία. Εάν θέλετε, ελάτε. Εάν θέλετε, ακολουθήστε με. Εάν θέλετε, πιστέψετε με. Εάν θέλετε και με ακολουθείτε, εγώ ποτέ δεν θα σας αφήσω. Και αυτή είναι, και αυτό είναι εκείνο το οποίο μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί, το μάθημα που είχε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει με αυτή την επιστολή, μη γελιέσαι. Μη βλέπεις την ομορφιά του κόσμου. Υπάρχει πονηριά και σκάνδαλο και θάνατος από πίσω. Μη βλέπεις τα προβλήματα που δημιουργούνται και θέλεις να ξεφύγεις. Μόνο όταν επικαλεστείς τον Κύριο Ιησού Χριστό θα έρθει η απάντηση που χρειάζεται στη ζωή σου. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση το περιστατικό με τον Πέτρο. Του λέει ο Κύριος ότι όλοι σας θα σκανδαλιστείτε αυτό το βράδυ. Και λέει στον Πέτρο, όταν επιστρέψεις, πείμανε τα πρόβατά μου. Ο Απόστολος Πέτρος, ο Τέλης, ο καθένας δίνει την απάντηση και λέει εγώ ποτέ. Αγαπητοί, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος να αφήσουμε τον εγωισμό μας, να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας σε μια απάντηση που μπορεί να γελαστούμε. Αλλά τι λέει ο Κύριος, να αφήσουμε τον εαυτό μας στα δικά του χέρια και εκείνος θα μας φυλάξει. Πέρασε από απογοητεύσεις ο Δημάς, έπρεπε να καταφύγει στον Χριστό τον οποίον πίστεψε. Αλλά γελάστηκε όπως η Εύα να αγαπήσει τον παρόντα κόσμο. Και έτσι να είναι το θέμα μας απόψε η ταμπέλα που λέει «Πρόσεχε αδελφέ, πρόσεχε αδελφή, η φιλία του κόσμου είναι έχθρα στον Θεό». Δεν πειράζει τι λένε οι μοντέρνοι θεολόγοι, οι μοντέρνες εκκλησίες οι οποίες θα καταφέρουν όλα. Έτσι τα κάνανε και μας παρουσιάσανε αυτό το έκτρωμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας. Παρουσιάσανε το Χριστό και το μυστικό δείπνο και μπροστά βάλανε τα δικά τους κατορθώματα που συμφιλίωσανε όλες αυτές τις ασυμφιλίωτες ομάδες μέσα στον κόσμο. Ο Θεός όλους τους αγαπάει και είναι αλήθεια αυτό, αλλά προτού μπουν στο ιδιαίτερο περιβάλλον του Θεού, πρέπει να δεχτούν τι θέλει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν ο Δημάς πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ο Απόστολος λέγει ένα άλλο παράπονο. Και ξέρετε, η ζωή μας είναι γεμάτη από παράπονα. Είτε πονάμε, παραπονιόμαστε. Είτε κάποιος μας κοίταξε και νομίσαμε ότι μας κοίταξε στραβά, παραπονιόμαστε. Και όταν γίνεται κάτι που δεν γίνεται όπως το θέλουμε, παραπονιόμαστε. Η ζωή είναι γεμάτη από παράπονο. Και είναι αγαπητή, διότι ο εχθρός μας, ο οποίος κυριαρχεί μας στον κόσμο, και ο Κύριος τον ονόμασε ο άρχον του κόσμου τούτου, είναι εκείνος
ο οποίος αόρατα ψιθρίζει και προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο δυστυχή μέσα στην ευρυχωρία του Θεού. Και εδώ αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος λέει και από το δικό του παράπονο, αλλά παράπονο δοκιμασίας που πέρασε. Το πρώτο, ότι για το έργο του Θεού είχε στείλει, όπως μας λέγει εδώ ο Λόγος του Θεού, ο Λουκάς είναι μόνος με τεμού, τον Μάρκο παραλαβών φέρε με τεσού, διότι μη είναι χρήσιμος, Τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον. Τον Φελώνη, τον οποίο άφηκα εν Τροάδη, παρά το χάρπο ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τα Μευράνας. Και έρχεται στο 14, που λέει ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, πολλά κακά μη έκαμε, ο Κύριος να αποδώσει σε αυτόν κατά το έργο αυτού, το οποίο και εσύ φυλάτου, διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους Σιμών. Αυτό ήταν ένα. Είχε μείνει μόνος του. Ο μόνος που έμεινε μαζί του ήταν ο Λουκάς. Όλοι οι άλλοι είχαν αποστελεί στο έργο. Ο Δημάς έφυγε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα προειδοποιεί τον Τιμόθεο για τον Αλέξανδρο. Και εδώ είναι ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς. Το θυμόσαστε. Ήταν στην Έφεσο όταν κάνανε αυτό το μεγάλο συναλλητήριο οι Εφέσιοι και φωνάζανε και λέγανε «Μεγάλη θεά των Εφεσίων». Και εκεί βάλανε κάποιον Αλέξανδρο να μιλήσει. Και όταν καταλάβανε, αυτοί άρχισαν να φωνάζουν. Ήταν ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, ο οποίος ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς λέει «Μου έκανε πολλά κακά». Αλλά αυτά θα τα περάσουμε, αδελφοί. Θα περάσουμε. Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε από τη βροχή χωρίς να βραχούμε. Αλλά τι θα γίνει, ο Κύριος είναι το φρούριό μας. Δεν άφησε ο Παύλος να μπει κακία μέσα στην καρδιά του για αυτόν τον άνθρωπο. Παραγγέλνει όμως στον Τιμόθεο να προσέξει, γιατί του έκανε πολλά κακά. Και εδώ αναφέρει ο Παύλος, όχι ως δικαιολογία, να πούμε, το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού να πούμε για τους άλλους, να κατακρίνουμε τους άλλους, να ζητήσουμε να κακοπάθουνε. Δεν έχει αυτό το νόημα εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει στον Τιμόθεο ποιος είναι ο άνθρωπος, όχι για να τον κατηγορήσει, αλλά για να φυλάξει τον Τιμόθεο από αυτή την κατάσταση που αυτός δημιούργησε στον Παύλο. Και ο λόγος ήταν γιατί δεν πίστευε. Αγαπητοί, εδώ που είμαστε, δεν είμαστε για να μας χειροκροτούν. Να είμαστε ευχαριστημένοι, ο Θεός να μας λέει μπράβο. Οι άγγελοι του Θεού να είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας περασπίζονται. Ο πνευματικός κόσμος να είναι που να μας αποδέχεται. Και ξέρετε κάτι, εκεί στην επιστολή προς Κορινθίους που λέει για εκείνη τη φωτιά που θα δοκιμαστεί το έργο του καθενός, τι θα γίνει θρίαμβος κατόπιν για ανθρώπους που πέρασαν από τη φωτιά και δεν κάηκαν. Πέρασαν θριαβευτέ στη Βασιλεία του Θεού. Και τι θα γίνει για εκείνους που επιπόλαια έχτισαν, αλλά δεν ήταν χρυσάφι, δεν ήταν ασήμι,
αλλά ήταν ούτε τι μιλήθη, αλλά μόνο χορτάρι, τι θα είναι το αποτέλεσμα κατόπιν. Δεν πιστεύω ότι στον ουρανό δεν θα υπάρχει αυτή η διάκριση, να ξέρουν ποιος είναι αυτός. Και αυτό είναι το πνεύμα εδώ του Παύλου. Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος. Θα ήθελε να σωθεί, να μπει στη Βασιλεία του Θεού, να ξεχάσει όλα, αλλά ήταν αυτός. Και το τελευταίο παράπονο το οποίο θα τελειώσω απόψε ήταν ότι εν την πρώτη απολογία μου δεν με παραστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Αγαπητοί, εδώ είναι παράπονο το οποίο δεν το δημιουργεί η σάρκα, δεν το δημιουργεί ο πονηρός, αλλά ξέρεις τι είναι, να έρθω εδώ μέσα να μιλήσω και να μην είναι κανένας. Μπορείς να το φανταστείς τι ευχαρίστηση θα νιώσω, να μην είναι κανένας. Και μπορείς να φανταστείς όταν κάποιος δουλεύει για τον Θεό, θεί και είναι άνθρωποι να τον ακούσουν, πόσο χαρούμενος θα είναι, γιατί ο Λόγος του Θεού έπεσε σε αυτοί ανθρώπων. Κάποτε ο Ζερβόπουλος είχε ανακοινώσει στη Βοστόνη ότι θα είχε κήρυγμα Ευαγγελίου σε μια αίθουσα. Και πήγε εκεί στην αίθουσα και μου είπε, ήταν μόνο ένας άνθρωπος κάτω. Και είχε στεναχωρηθεί. Τόσες εβδομάδες έλεγε στο ραδιόφωνο για το κήρυγμα και δεν ήρθε κανένας. Και λέει, εγώ έχω να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και κήρυξε εκεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εκείνος ο ένας που το λέγανε, το όνομά του ήταν το πιθυτό του Πετρόπουλος, εκείνο το βράδυ πίστεψε στον Χριστό. Και όταν είχα πάει στο Σικάγο και πήγαμε στη Βοστόνη, συνάντησα τον άνθρωπο αυτό, τον έναν που κήρυξε το Ευαγγέλιο και πίστεψε στον Χριστό. Αυτό έχει, αγαπητοί, είναι απογοητευτικό να βλέπεις ένα θέαμα, αλλά ο Χριστός τον έναν τον αγαπάει και τον σώζει. Γι' αυτό και είπε, εγώ ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός, τον ενικό. Δεν λέει τα απολωλότα, το απολωλός. Ήρθε και ζήτησε εμέναν, τον ευχαριστώ. Ήρθε και ζήτησε εσέναν, ευχαρίστησέ τον. Και υποσχέσου ότι θα μείνεις κολλημένος με αυτόν μέχρι που να φύγεις από εδώ. Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας ευλογήσει και την άλλη φορά με τη χάρη του Θεού. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να τελειώσω αυτή την επιστολή τη Δευτέρα προς Τιμόθεο. Ο Κύριος να μας σκεπάσει με τα καρδιά, αν δισάς την αιώνια ζωή. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί στον Χριστό βρήκαμε τη χαρά, βρήκαμε την ειρήνη, βρήκαμε την υιοθεσία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί κυριάρχησε στην καρδιά μας η αιώνια ελπίδα ότι μια μέρα θα έχουμε κοινωνία και στον ουρανό στη δόξα μαζί με τον Υιό Σου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσες απόψε, εσύ τ' άκουσες. Εσύ, Κύριε,
να αφαιρέσεις ότι ήταν ξένο και εσύ, Κύριε, να δοξαστείς τη ζωή όλων μας. Κρύψε μας το έλεος σου σε τούτο το δύσκολο δρόμο που περπατάμε. Δώσε μας φως, πολύ φως, τίποτα να μην μας γελάσει. Στήριξε μας το θέλημά σου, στο όνομα